Τι μόνο. Κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει. Μήπως να εστιάζαμε στην έξοδό μας πρώτα. Συμφωνώ. Σκάλφα!
Πηγαίνετε γρήγορα, πριν έρθουν κι άλλα. Καλά την αυτή! Πίσω σου, μας ρίχνουν! Ίσως μπορείς να τους ρίξεις πάνω τους! Πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι πολύ τσιτωμένος. Είναι καλά, λες. Συγκεντρώσου, Ανδρέα. Από εδώ! Αρκετά! Δεξιά πλευρά! Μας ρίχνουν! Αριστερά, προσοχή! Θεραπεύεται χρησιμοποιώντας το
καλά? Όχι. Τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Όλα θα πάνε καλά, Τυρ. Είδατε τι πρόκειται να έρθει. Είπα ότι δεν θα σας ακολουθούσα στον πόλεμο και τώρα σέρνω ένα αθώο ξωτικό και οδεύω προς την καταστροφή του Άσγκαρντ. Έχουμε άλλη επιλογή. Πάντα έχουμε επιλογή. Δεν θα σας οδηγήσω σε πόλεμο. Όχι. Δεν είμαι τέτοιος θεός πια. Δεν θέλω να πολεμήσω. Αλλά με εσάς τους τρεις δεν μπορώ να το αποφύγω. Ο δρόμος σας οδηγεί σε αμέτρητους θανάτους, ασύγκριτο πόνο και δυστυχία. Όχι! Όχι! Ματλέα! Κάμω το! Κρατήσου! Εδώ! Οι αλυσίδες σου! Τραυματίστηκες? Όχι, εντάξει. Τυρ. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη για πριν. Δεν... Όχι. Εγώ ζητώ συγγνώμη. Δεν έπρεπε να έρθω. Ας μην χάνουμε χρόνο. Θέλω μόνο να κάνω το σωστό. Και σύμφωνα με την προφητεία... Μην ξαναπείς για προφητεία. Ο πόλεμος δεν θα σου δώσει το σκοπό που ζητάς, Ατρέα. Μόνο σφαγή. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να το δεχτούμε? Να τα παρατήσουμε? Αρκετά. Θα σκεφτούμε την επόμενη μας κίνηση μόλις είμαστε ασφαλείς. Εσύ από μαύρα ξωτικά. Φανταστικά! Δεν θα βαρεθεί να πολεμοσύνουν. Δεν θα μας αφήσουν ήσυχους. Πίσω σου, πρόσεχε! Go!
Από εδώ μέσα! Τα δεξιά! Πίσω τους, προσεκεί! Απροσεκτικό, αριστερά! Πάμε, πάμε. Εδώ πάνω. Ας συνεχίσουμε. Oh, my God.
Φύγουμε επιτέλους. Λίγο ακόμα. Από εδώ. Τιρ, εμείς... Άνοιξε την πύλη, παρακαλώ. Ζωντανή έρημος. Ξέρεις, κάποτε έσφιζα από ζωή και μουσική το τραγούδι. Κι άλλο θύμα του. Δες την παρακαταθήκη που άφησε αυτός ο πόλεμος στην ερημιά. Εγώ χόρτασα και με το παραπάνω. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Ας δούμε από κοντά αυτή την έρημο. Κοίτα, ξέρω ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την προφητεία. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και αυτό που είδαμε. Δεν το αγνοούμε. Θα το συζητήσουμε σπίτι. Προς το παρόν, θέλω να βρω εκείνο το λαβωμένο ζώο που άκουσες προηγουμένως. Θες. Αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Τέλεια. Σ' ακολουθώ. Σας ταξιδευτές. Ελπίζω ότι Ήρνα είχε αρκετό χρόνο να βρει την ισορροπία του, τέλος πάντων. Πράγματι, είδα πάνω του αναλαμπές του παλιού θεού του πολέμου, αλλά φευγαλές. Δεν είναι κακό να αντιτάσσεσαι στον πόλεμο, ούτε στην προφητεία. Μάλλον έχεις δίκιο. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι εννοούσαν οι γίγαντες. Μόνο εγώ θυμάμαι ότι είχαν προβλέψει ολόκληρο το ταξίδι μας στο Γιότουνχάιν. Αν οι γίγαντες είδαν τον Τίρνα ηγείται στρατιών στο Ράγναρο, τους πιστεύω. Το ερώτημα είναι πώς θα κάνεις τον Τίρ να το πιστέψει. Αφέντη Κράτε, θέλω να σου μιλήσω. Μιλά. Αν χρειαστείς ποτέ τις υπηρεσίες μου και δεν είμαι παρόν, κρέμασα εδώ αυτόν τον χρήσιμο μελωδό για να με ειδοποιείς. Πέτα το τσεκούρι σου στο μελωδό. Ορίστε. Α, το κατάλαβες. Πολύ καλά. Τώρα ξέρεις πώς να με καλέσεις. Για να δούμε. Τι άλλο μένει.
Α, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, νεαρέ. Ήρθες να με βοηθήσεις? Α, ναι. Κράτε, μπορούμε να φάμε όποτε θέλεις. Το βραστό νοστιμίζει όσο περνάει η ώρα. Χαίρομαι που νιώθεις καλύτερα. Ναι. Ήμουν λίγο φορτισμένος πριν. Συγχώρα μου. Είναι αστείο. Τίποτα δεν ηρεμεί το μυαλό μου όσο το μαγείρεμα. Ατρέα! Φάε! Πρόσεχε! Πρόσεχε! Ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη, φίλοι μου. Ναι. Αυτό θα το δούμε. Ορίστε. Γεύμα αντάξιο ενός υπέρμα. Αρκετά. Είπα να μην αναφερθεί ξανά αυτό. Ναι, φυσικά. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Δεν με προσέβαλες. Είναι απλώς μια λέξη. Μια λέξη που θολώνει την κρίση σου. Δηλαδή, στα αλήθεια δεν πιστεύεις ότι σημαίνει κάτι? Μετά από το ταξίδι που μας έστειλε η μαμά. Και από όσα είδαμε στο Γιότινχαϊμ, τι σκοπό είχαν όλα? Δεν αναρωτιέσαι ποτέ? Κάθε μέρα. Αλλά δεν πιστεύω πως σκοπός της ήταν να σε κάνει να πάρεις ρίψο κίνδυνα ρίσκα. Κι αν οι γίγαντες βασίζονται πάνω μου... Ποιοι γίγαντες? Εγώ βασίζομαι σε σένα. Να προσέχεις. Να φέρεις έξυπνα. Μα... Να έχεις την κρίση ενός άνδρα και όχι ενός παιδιού. Μα το ταξίδι του Λόκη στο Σιδηρόδασος είναι ο μόνος... Είσαι... ο Ατρέας. Ο γιος μου. Και τίποτα άλλο. Μ' ακούς? Μου έφυγε η πείνα. Συγχώραμε, Κράτε. Χρησιμοποίησα τα λόγια μου απρόσεκτα. Καλύτερα να φας. Κάποιοι εξαρτώνται από αυτό. Καθημερινά, θα έλεγα. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να υπάρχουν τόσες πληροφορίες για τον Λόκη, τον Υπέρμαχο και τον Σιδηρόδασος, αν δεν είναι αληθινά? Είναι τόσο... Να σου δώσω την καλύτερη συμβουλή που άκουσες σήμερα ή και σε όλη σου τη ζωή. Κοιμήσου. Τότε είναι που όλα τα προβλήματα στο μυαλό σου βρίσκουν τη λύση τους. Ναι, βέβαια, να κοιμηθώ. Φοβερή ιδέα. Το εννοώ. Κι εγώ το εννοώ. Άντε, φύγε τώρα. Εξαφανίστηκα. Σιδηρόδασος.